Κύριε Οικονόμου, μας ακούτε καλύτερα? Ωραία. Ναι, ναι. Έβγαλε στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, ναι, έπεσε η γραμμή, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, βοηθήστε μας. Κοιτάξτε, αρχικά το πλάνο ήταν ότι 5 μέρες θα έμπαινε σε καραντίνα το Πουντόγκ, που είναι η ανατολική όχθη του ποταμού Πού, ναι. Γιατί η Σανγκάη χωρίζεται από τον ποταμό Πού, και το Πού Σι, Σι σημαίνει δύση στα κινέζικα, για να μην παρεξηγηθούμε για τους αγγλομαθείς. Ναι, ναι. Είναι η περιοχή στην οποία βρίσκομαι εγώ, ναι, ναι. Είναι 16 εκατομμύρια και 14 οι άλλοι. Ναι. Και ήταν στη δεύτερη φάση της καραντίνας, στις 5 μέρες. Στην αρχή είχε παίξει λίγο πανικός, με την έννοια του ότι είχαν πει 5 μέρες. Πολλά άτομα είχαν πάρει προμήθειες για 5 μέρες μόνο. Και επειδή υπήρξε μια απότομη ανάγκη φαγητού μετά από 5 μέρες για πάρα πολλά άτομα, μετά έπεσε το σύστημα, γιατί ήταν τόσα πολλά τα άτομα. Και συνήθως είναι μια πόλη που πάρα μα πάρα πολύ εξαρτώνται από το delivery, γιατί είναι η ζωή φρενήρης, η ρυθμή πολύ έντονη, οπότε δεν υπάρχουν πολλά άτομα νέα κυρίως, εργαζόμενα της τάξης 25 με 35 που μαγειρεύουν σπίτι, δηλαδή δεν έχουν το χρόνο ή βαριούνται. Οπότε όλα αυτά τα άτομα πες να ήταν σε σπίτι το οποίο δεν είχε κουζίνα, παίζοντας σε σπίτι που να μην είχαν μεγάλο ψυγείο, όπως εγώ που έχω δύο μικρά μπαρ ψυγείου, ξενοδοχείου, ναι, ξέρω, ναι, εγώ. Και υπήρχε πρόβλημα να τα τρώσουμε. Αλλά εντάξει, επειδή όταν ήμουν φοιτητής έκανα ένα καλό κουμάντο. Ναι. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, στο εξής. Είδαμε κάποιες εικόνες, οι οποίες κάνουν το γύρο του κόσμου πραγματικά. Με, ναι, περιστατικά που δείχνουν βαρβαρότητα, ξεκινώντας από τα ζώα, που αυτό προκαλεί εντύπωση για το θέμα της μετάδοσης του κορονοϊού από τα ζώα. Ναι. Αυτό με τη δαγκάνα, αυτό το όργανο το οποίο έχουν οι αστυνομικοί και διώχνουν ή συλλαμβάνουν τους ανθρώπους μέσω αυτού. Γενικά εικόνες οι οποίες έχουν προκαλέσει ένα ερώτημα. Αν συμβαίνει κάτι άλλο που δεν έχουμε καταλάβει. Η δαγκάνα πρόκειται για βαρυθινά τοξικό, είναι μεσαιωνικό όπλο το οποίο είχαν οι Κινέζοι, ναι, ναι, και είναι για να κοινοποιούν κόσμο χωρίς, ναι, βία, δηλαδή εκεί πέρα που στην Ελλάδα θα σώρουν τα μάτια με το κλοπ και θα σε χτυπήσουν και θα πέσει κάτω από οι Κινέζοι πόνο, έρχονται με τη δαγκάνα εδώ. Ναι, ρε παιδί μου, σε βάζουν κότα, ναι, στον τοίχο, σε κινητοποιούν και μετά έρχονται και συλλαμβάνουν, okay. Ναι, αυτό είναι η δαγκάνα, δεν είναι κάτι παραπάνω. Και τα άτομα που συλλαμβάνονται συνήθως είναι άτομα είτε τα πιάνουν θετικά και επειδή φοβούνται την καραντίνα στα κεντρικά προβάλλουν αντίσταση, άρα σπάνε τον νόμο, άρα πρέπει ο νόμος, ναι, να κατανοητό, γιατί εδώ πέρα ο νόμος είναι κάθετος, είτε είναι άτομα που σπάνε τον νόμο γιατί... Εσείς πάντως δεν έχετε ακούσει είτε από τα μέσα ενημέρωσης είτε γενικότερα, είτε δεν ξέρω από πού ενημερώνεστε, ότι υπάρχει μια ανησυχία ενδεχομένως για κάτι άλλο? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ιού. Απλά είναι πολλά κανάλια που με παίρνετε τώρα τις τελευταίες μέρες. Ναι, ναι. Δεν γνωρίζω ότι στην Κίνα τα 2 τελευταία χρόνια, πέρα από τους 4 μήνες μετά το Γουχάν, ναι, ναι, δεν είχαμε κρούσματα σχεδόν. Δηλαδή ήταν, ναι, η ζωή σαν να μην υπήρχε. Σαν να μην υπήρχε. Ήταν σαν την σαν την Ελλάδα μετά το πρώτο lockdown, χωρίς να έρθουν οι τουρίστες. Σωστά. Ένα πράγμα. Σωστά. Οπότε ο λόγος που γίνεται όλο αυτό είναι επειδή η κεντρικασία θέλει να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν νεκροί λόγω κορονοϊού. Μάλιστα. Σε αντίθεση, ας πούμε, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πλέον έχει αφαιθεί λίγο στην τύχη του αυτό το θέμα. Κατανοητό. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας, κύριε Οικονόμου, από τη Σανγκάη, ο κύριος Αλέξανδρος Οικονόμου. Να πάνε όλα καλά, θα ευχηθώ, και να τελειώσουν όλα αυτά γρήγορα.